σε δραστηριότητες με κινητικό παιχνίδι, ζωγραφική, κατασκευές και άλλα μέσα από ένα βιωματικό ταξίδι του Πολύπαθου Οδυσσέα με προορισμό την Ιθάκη, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με τίτλο «Ταξίδι στο παιχνίδι». Είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε όλη μας τη δύναμη ψηλά. Πράγματι νομίζω ότι ο αρχικός στόχος του να γεμίσει αυτός ο υπέροχος χώρος με παιδικές φωνές και χαρούμενες φυσιογνωμίες έχει επιτευχθεί. Πρόκειται για μια εθελοντική πρωτοβουλία φοιτητών του Τμήματος Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι η ομάδα φοιτητών στο ΠΕΚΕΦΗ, οι οποίοι μέσα από τα μαθήματά τους καταλήξανε στο να δημιουργήσουν μια δράση η οποία θα τους έβγαζε έξω στην κοινωνία, θα τους έφερνε σε επαφή με τα παιδιά, που θα είναι και το μελλοντικό τους επάγγελμα, και ταυτόχρονα θα είχε και ένα όφελος για τα παιδιά αυτά, να τους φέρουν σε επαφή με παιχνίδια του παρελθόντος, παιχνίδια που ίσως δεν θα είχαν την ευκαιρία να τα ζήσουν, να τα παίξουν, να τα βιώσουν στις μέρες που διανύουμε. Η δράση πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Δημιουργικών Δράσεων Φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι πολύ έντονες οι πληροφορίες που έρχονται από το διαδίκτυο, από τα μέσα, από την τεχνολογία. Επομένως, εμείς θέλαμε να κάνουμε το κάτι διαφορετικό. Θέλαμε να βγάλουμε τα παιδιά έξω από το σπίτι. Τυχαία διανύουμε και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κίνησης, όπου γίνονται διάφορες δράσεις ανά την Ευρώπη με σκοπό το να αυξηθεί η φυσική δραστηριότητα, να βγουν τα παιδιά έξω, να βγει ο κόσμος έξω και να κινηθεί. Επομένως, με βάση αυτό το σκεπτικό, νομίζω ότι σήμερα δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να ζήσουν πολύ ωραίες στιγμές. Ένα ευχαριστώ θα πρέπει να εκφραστεί καταρχήν στην πρόεδρο του τμήματος, την κυρία Ρεκαλίδου, η οποία ενέκρινε τη δράση, και κατά δεύτερον στη διευθύντρια του εργαστηρίου στο οποίο εντάσσεται, την κυρία Μουμουλίδου. Φυσικά, όλη η οργάνωση και η διεκπεραίωση της δράσης έγινε από τους ίδιους φοιτητές. Συμμετείχαν περίπου 25 φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος, οι οποίοι εδώ και ένα μήνα οργανώνουν τη δράση και από ό,τι βλέπουμε τα έχουν φέρει εις πέρας σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό.